Γιατί ένας παιδίατρος δίνει την πρώτη οδηγία. Πάει στη μαμά του το μυευτήριο. Κυρία μου, θυλάζεται. Θυλάζω. Το θέμα έχει τελειώσει εκεί. Κυρία μου, θυλάζεται. Δεν θυλάζω. Τότε, κυρία μου, θα πρέπει για τους επόμενους 5-6 μήνες που θυλάζατε να κάνετε μία ασκησούλα με το μωρό σας. Για μην αποκτήσει το πρόβλημα που είχαν τα παιδιά του Γρηγόρη και να χρειάζεται να γίνει χαλινεκτομία. Γιατί αν μια μανούλα δεν μπορεί να ασχοληθεί τους 6 μήνες αυτούς για να μην έχουμε ενδεχομένως μετά προβλήματα με όλα αυτά που είπα, κάνουμε και χαλινεκτομία. Συγγνώμη, Λευτέρη, εμένα το παιδί, γεννήθηκε. Το πρώτο και το δεύτερο, με το που γεννήθηκε και το εξετάσανε, μας το είπανε. Δεν ήταν ότι θύλαζε. Ναι, αυτό γίνεται σε κάποια ευρωπαϊκά κράτη, το οποίο εκεί δεν συζητάμε αν θα πρέπει να κάνει κάτι μόνο το παιδί. Προφανώς πάνε κατευθείαν στη χαλινεκτομία και δεν μπαίνουν καν σε συζήτηση με τη μαμά να κάνει την ασκησούλα που πρέπει να κάνει. Παραδείγματος χάρη, σε ένα βρέφος ο οποίος δεν θυλάζει, ουσιαστικά η μαμά πρέπει να κάνει 5 φορές την ημέρα από 10 λεπτά. Τι, να βάζει το μικρό δάχτυλο στο λουρανίσκο πίσω από τα μπροστά δόντια το χέρι της. Εκεί υπάρχει μία μικρή τρυπούλα, το οποίο λέγεται τομικό τρίμα. Από εκεί βγαίνει ένα νεύρο, το οποίο είναι αντανακλαστικό. Με το που θα πατηθεί στο βρέφος, η γλώσσα δεν πίνει πάνω. Αν λοιπόν δεν έχει τη θηλή, τι κάνουμε, κάθε μέρα 5 φορές χαϊδεύουμε αυτό την τρυπούλα πάνω από το στόμα. Εκεί, το μωρό τη βλέπεις. Εκεί που το έβαλες τώρα. Ναι, το μωρό. Όχι, επάνω. Το πιάνω με την γλώσσα εγώ την τρυπούλα. Ναι, εκεί. Αυτή την τρυπούλα τι κάνει το μωρό, κατευθείαν βλέπεις το μωρό. Έχει τρυπούλα εκεί, Γρηγόρη, γιατί εγώ δεν το βρήκα. Βάλ την γλώσσα. Με το χέρι είναι καλύτερα να βρεθεί. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου. Είναι τόσο μικρούλα που βγαίνει ένα τριχοειδή νεύρο. Οπότε τι κάνει το παιδί. Με τη γλώσσα σου, πιάσε το δάχτυλό μου τη γλώσσα σου. Κάνει αυτό αμέσως το παιδί. Η ερώτηση είναι, με τον πιπερό δεν το κάνει. Όχι. Γιατί με τον πιπερό το παιδί δεν στραγγαλίζει πάνω το πιπερό, απλώς το ρουφάει. Άλλη είναι η κίνηση αυτή. Και άλλη είναι η κίνηση είναι αυτή. Οπότε τι κάνει η μαμά, κάνει αυτό στο μωρό. Το μωρό πιπηλάει το δάχτυλο της μαμάς. Ναι, όλη την ημέρα. Μετά, τι άλλο μπορεί να κάνει στο παιδί. Βάζω στο δάχτυλο κάτω από τη γλώσσα και να χαϊδεύει λίγο έντονα τη βάση της γλώσσας. Άλλη ασκησούλα. Μπορεί να, κάτω ακριβώς από το πηγούνι, υπάρχουν μαλακά, υπάρχουν οι μύες της γλώσσας. Τι μπορεί να κάνει, να ελαφρύ μασαζάκι, μπορεί να φοράει την πιπίλα το παιδί για να μπορεί να συμμετέχει, όσο πιο βρέφος γίνεται. Στο διπλό σάγωνο. Και να, ναι, στο διπλό σάγωνο και να το πιέζει, να χαλαρώσει. Και τέλος, να πιάνει το λαιμουδάκι του και να του κάνει απαλές έλξεις. Έτσι σώζουμε ένα παιδί, αν δεν θέλουμε, γιατί μπορούν κάποιες μητέρες, να μην μπορούν να ασχοληθούν. Τότε πρέπει να γίνει χαλινεκτομία. Γιατί για να μην φτάσει το παιδί να μην έχει πρόβλημα στην άρθρωση του λόγου, να μην έχει πρόβλημα στην κατάποση, να μην έχει πρόβλημα στην ισορροπία, να περπατάει στις μύτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό μπορείς που λέω. Μπορείς με τις ασκήσεις αυτές, δηλαδή το σου να αρχίσει να σβήνει, ας πούμε, άμα αρχίσει. Στον ενήλικα, σαν τον Γρηγόρη. Αν τον ενήλικα τώρα, στον ενήλικα μπορούμε να παίξουμε το ίδιο, δηλαδή μπορούμε να πράξουμε το ίδιο τις ασκήσεις, συνόμως μπορούμε να κάνουμε και το απλό. Τραβάμε τη γλώσσα. Τι σημαίνει, τη διατείνουμε. Τι σημαίνει, προσπαθούμε να ξεχυλώσουμε το χαλινό που έχει κοιτάω πάνω. Ναι. Τι κάνουμε λοιπόν. Με η γλώσσα μου είπα, με μια ωραία γαζούλα. Μα μην μιλάω ολοκάθαρα. Δεν παίρνει να γράψει ακόμα τον Γρηγόρη. Θα μου πάρει την γλώσσα και να μετά μιλάω ψευδά. Έχω κάνει καριέρα με αυτή τη φωνή και με αυτή τη γλώσσα. Δεν θα την αλλάξω. Δεν θα την τραβήξω. Απλώς θα δείξω την σύλληψη. Τραβάμε τη σπρώχνουμε τη γλώσσα έξω. Απλά την πιάνω. Έγινε. Και με πολύ απλό τρόπο τραβάω. Όχι προς με πολύ ένταση, φαντάζομαι, νορμάλ. Κανονικά θέλει ένταση. Αλλά ο κουπόνος είναι ένα αποκειμενικό πράγμα. Το οποίο δεν μπορεί ο καθένας. Αρκεί να τραβάμε τη γλώσσα μας για να μπορέσει η γλώσσα να ξεχυλώσει, να ξεχυλώσει ο χαλινός. Πολλές φορές η γλώσσα δημιουργεί προβλήματα στη γνάθο και άμφο. Και αυτό είναι αφίδρομο και γνάθο στη γλώσσα. Πάντα τα στραβά δόντια που έχουμε κάτω από στην κάτω γνάθο. Πες μας τώρα τι είναι από τη γλώσσα, δεν μας είναι από τη γλώσσα.